Μία ιστορία που έχει να κάνει με το 2017 στο Σαν Μαρίνο, θα το πω γιατί ήταν πολύ χαρακτηριστικό. Ήταν μετά τη νίκη με το Μαυροβούνιο, το οποίο θεωρήσαμε ότι μετά τη νίκη έχουμε πάρει το χρυσό μετάλλιο. Και αμέσως επόμενη μέρα υπήρχε ένα παιχνίδι με την Ανδόρα, την οποία δεν την υπολογίζαμε και θεωρήσαμε ότι έχουμε περάσει. Και ξεκινήσαμε όλοι... Κατεβήκαμε στις παραλίες, στο Ρίμινι, άλλοι στα τζακούζι, άλλοι στα μασάζ. Γιατί θεωρήσαμε ήταν και τα δύο παιχνίδια, και η Ανδόρα και άλλη μια ομάδα. Σαν ήταν, Μαρίνο. Στο Σαν Μαρίνο, μπράβο. Δεν θεωρούσαμε ότι μπορούμε να χάσουμε. Και κάνει μια νίκη η Ανδόρα πάνω στην Ισλανδία, την οποία αν κέρδιζε και εμάς, θα... Πέφταμε σε τριπλή ισοβαθμία και θα χάναμε το χρυσό μετάλλιο. Και οπότε είναι ο coach, ο Νίκος Λαμπρίας, ο οποίος ήταν βοηθός τότε του Γιαναρά, και ξεκινάει πανικόβλητος και στέλνει μηνύματα «Ελάτε πίσω και πάμε για να κάνουμε προπόνηση» και τέτοια, και εμείς γελάγαμε. Τώρα τι προπόνηση για αυτά, άστο τώρα πάει, πήραμε το χρυσό μετάλλιο, άλλοι με τα λάδια, άλλοι με αυτά, και τρέχαμε πανικόβλητοι μετά που μας εξήγησε. Τρέχαμε πανικόβλητοι να πάμε στο γήπεδο ξανά να κάνουμε προπόνηση με τα λάδια, με τα αυτά μας. Ήταν φοβερή στιγμή, πολύ γέλιο. Πάω πίσω στα Λατσιά, τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές της δεκαετίας του 90. Ένας μικρός Βασίλης παίζει στις αλάνες των Λατσιών, βλέποντας το θείο του, το Χάριτο Σολέα, να μεγαλουργεί με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ και της Εθνικής Ανδρών. Θα ήθελα από εσένα να μου πεις λίγο πώς ήταν τα παιδικά σου χρόνια, βλέποντας το θείο σου, πώς ήταν η πρώτη σου επαφή με το άθλημα της καλαθόσφαιρας. Εντάξει, καταρχήν πήγαμε πάρα πολύ πίσω. Η αλήθεια, υπήρχε το μπασκετικό κομμάτι, υπήρχε στην οικογένεια, όπως ανάφερες και εσύ, από το θείο μου το Χάριτο Σολέα. Είχα την χαρά και την ευτυχία να τον δω, να με μεγαλουργεί στα γήπεδα, να κερδίζει πρωταθλήματα με την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Ήταν ένας ηγέτης για την ομάδα του. Θεωρώ ότι ήμουν ευγνώμων το οποίο έζησα αυτές τις χαρές και απέκτησα τον κίνητρο για να ξεκινήσω και εγώ την δική μου πορεία από πολύ μικρό σε ηλικία. Η αρχική μου σκέψη ήταν να πάω σε κάποια ακαδημία κοντινή στο δικό μου το σπίτι, έτσι ώστε να υπάρχει πολύ εύκολη μετακίνηση, να μπορώ να ακολουθώ όλες τις προπονήσεις της ομάδας. Και ευτύχησα να βρω τη συγκεκριμένη ομάδα, την Ένωση Νέων Λατσιών, μια ομάδα η οποία χτίστηκε τότε από κάποια παιδιά της γειτονιάς, όλοι ήμασταν φίλοι, και αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε τον μπάσκετ. Ήταν κάτι πολύ όμορφο, πολύ ρομαντικό για την εποχή τότε και για εμάς, το οποίο προπονιούμασταν μαζί, πηγαίναμε έξω μαζί. Ευτύχησαμε να έχουμε έναν πολύ καλό προπονητή, τον Κωστάκη των Εγκλέζων, ο οποίος μέχρι και τώρα ασχολείται με αυτές τις ηλικίες, ιδανικός για το αναπτυξιακό τμήμα. Και εντάξει, ήταν τα πρώτα μου περπατήματα, τέλος πάντων, στο χώρο της καλαθόσφαιρας, που έχω πολύ θετικές αναμνήσεις, η αλήθεια να λέγεται, και μέσα από τους φίλους μου, αλλά και μέσα από τους προπονητές που επεράσαν τότε από την ομάδα. Ποιες είναι οι πρώτες εικόνες που είχες από την Ένωση Νέων Λατσιών και μια αρχική, έτσι, πρώτη συνεργασία που είχες με τον Κώστα τον Εγκλέζο? Η πρώτη εικόνα, η αλήθεια, ήταν ο Κωστάκης ο Εγκλέζος να φωνάζει όλη μέρα σε όλη την προπονησή. Η αλήθεια λέγεται στις αρχές της προπονητικής του καριέρας. Είχε πάρα πολύ συγκέντρωση στο στοιχείο που ήθελε να διδάξει τότε σε κάποια παιδιά τα οποία ξεκινούσαν εκείνη την εποχή την καλαθόσφαιρα. Πάρα πολύ θετικές αναμνήσεις, η αλήθεια λέγεται. Κάναμε μια αρκετά καλή πορεία τότε, σαν ένα μικρό σωματείο της περιοχής μας. Θυμάμαι, είχαμε κάνει και κάποιες νίκες τις οποίες δεν τις περιμέναμε, σε κάποιους αντιπάλους που ήταν τότε, είχαν και παράδοση στα αναπτυξιακά τμήματα. Και σίγουρα ένα πολύ μεγάλο μέρος είχε να κάνει με την αγάπη που μας έδειξε ο coach ο Κώστας ο Εγκλέζος. Το 2000 μπαίνει στην αντρική ομάδα του ΑΠΟΕΛ, πιο πριν ήσουν στο εφηβικό τμήμα του ΑΠΟΕΛ. 2001 πανηγυρίζεις το πρώτο Super Cup ως μέλος της ομάδας, 2002 πανηγυρίζεις το πρώτο σου πρωτάθλημα. Σε πολύ νεαρή ηλικία μπήκε στην πρώτη ομάδα. Πώς είδα για σένα αυτά τα πρώτα βήματα στο κομμάτι του, στο αντρικό τμήμα του ΑΠΟΕΛ? Εντάξει, αρχικά η πρώτη μου επαφή, για να είμαι ειλικρινής, ήταν σε ένα παιχνίδι το οποίο, και θέλω να τα αναφέρω γιατί ήταν πολύ σημαδιακό για μένα, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο έπαιζε το ΑΠΟΕΛ την προηγούμενη χρονιά για την 7η-8η θέση, αν και δεν κάνω λάθος. Τότε ήταν 8η και κάνανε τα κατάταξη. Παίζανε μέχρι και την τελική κατάταξη. Θυμάμαι ότι δεν υπήρχαν ούτε παίχτες ούτε τίποτε. Είχαν φύγει όλοι. Και έπρεπε να μπούμε μαζί με δύο ξένους, αν δεν κάνω λάθος, και παίζαμε την bike. Και το πρώτο μου ντεπούτο ήταν εκεί, ήταν πάρα πολύ θετικό. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, είχα σκοράρει για αρκετές φορές. Και την επόμενη χρονιά ήταν η χρονιά η οποία τότε ήταν ο coach ο Περικλής Ταυρόπουλος, ο οποίος μη είχε δει από τις προηγούμενες χρονιές ότι από τα εφηβικά μπορούσα να σταθώ και στην αντρική ομάδα. Και με κάλεσε στην αντρική ομάδα να κάνω κάποιες προπονήσεις. Αρχικά κάναμε κάποιες καλοκαιρινές προπονήσεις και θυσίασα, αν θυμάμαι πολύ καλά, μάλλον εκείνο το καλοκαίρι, γιατί ήμουν αποκλειστικά στην ομάδα με ατομικές προπονήσεις με τον κόουτς τον Περικλή, τον Ταυρόπουλο. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε μια χρονιά η οποία είχα ένα μέρος και μια συμμετοχή με την ανδρική ομάδα και συγχρόνως αγωνιζόμουν και στην εφηβική ομάδα. Ήρθε, όπως είπες και εσύ, το Super Cup τότε, αν θυμάμαι καλά, στη Λάρνακα με τον Κεραυνό. Θυμάμαι είχα σκοράρει και μία βολή στο τέλος που ήταν και σφράγισε την νίκη. Ήμουν πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Και σιγά σιγά η επόμενη χρονιά με βρήκε βασικό μέλος της ομάδας. Ξεκίνησε η χρονιά με πολλές δυσκολίες αρχικές, γιατί το ΑΠΟΕΛ είχε τότε πολλά οικονομικά προβλήματα. Αντιμετωπίζε πάρα πολλά δύσκολα οικονομικά χρόνια. Αν θυμάμαι καλά, είχαμε κάνει την αλλαγή, έγινε ο Τζότζο Καρσία, έγινε κυπροποιήθηκε και παίξαμε στους τελικούς με τον Κεραυνό και κερδίσαμε σχετικά εύκολα. Τότε παίζανε δύο ξένοι, εμείς παίζαμε με τρεις. Ήταν πολύ πιο εύκολο από ότι γινόταν. Αν και ο Κεραυνός εκείνη τη χρονιά είχε πάρα πολλούς κυπροποιημένους τότε. Είχε το Ράτζα, θυμάμαι, είχε το Φόξ, το Μπαρλά από την Ελλάδα. Οπότε, εντάξει, ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα για την κυπροποίηση κάποιων παιχτών. Γίνανε αρκετά καλή τελική και μας βρήκε να πανηγυρίζουμε το πρώτο μου πρωτάθλημα που το χάρηκα ιδιαιτέρως, μπορώ να πω. 2002 λοιπόν, κατακτάς το πρωτάθλημα και μεταβαίνεις στη συνέχεια στην Ελλάδα. Αγωνίζεσαι στον Πειραϊκό την επόμενη σεζόν, ενώ ξεκινάς και τις σπουδές σου στη Γυμναστική Ακαδημία της Αθήνας. Πώς ήταν η μετάβασή σου και ο πρώτος σου χρόνος έτσι, στην Ελλάδα και η διαφορά που είδες μεταξύ του πρωταθλήματος του Κυπριακού και της Α2? Πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Θυμάμαι τότε ο προπονητής που είχαμε στο ΑΠΟΕΛ, ο Ηλίας ο Αρμένης, μ' είχε διακρίνει τότε και με προσκάλεσε να πάω στην Ελλάδα για να συμμετάσχω σε ένα Summer League, το οποίο μπορούσαν κάποιοι προπονητές και κάποιοι μάνατζερ να δουν καινούργια παιδιά. Είχαμε κάνει αυτά τα φιλικά, αυτό το πρωτάθλημα, θυμάμαι, στην Ελλάδα. Και είχαμε κάποιες πολύ καλές προτάσεις και από ομάδες Α1, ο Πανιώνιος, η Νεάρ Ηστ, ο Άρης κάποια στιγμή. Εντάξει, αποφάσισα να πάω σε μια πιο μικρή ομάδα έτσι ώστε να μπορώ να παίξω στον Πειραϊκό στην Α2. Εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι ήταν λάθος επιλογή. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη χρονιά από ένα παιδί το οποίο ερχόταν από μια χώρα η οποία... Εντάξει, δεν ήμασταν και μπασκετική χώρα. Ουσιαστικά τότε ξεκινούσαμε να αναπτυσσόμαστε σαν σαν καλαθοσφαιρικός λαός. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί από τη στιγμή που πήγαινα σαν σχετικά ερασιτεχνικό πρωτάθλημα, μια φορά τη μέρα προπόνηση, έπρεπε να πάω να αντιμετωπίσω επαγγελματίες παίχτες, 2 φορές τη μέρα προπόνηση. Οι αποστάσεις ήταν πάρα πολύ μεγάλες για να φτάσεις στο γήπεδο και να κάνεις μια προπόνηση. Γενικά αντιμετώπισα πολλά προβλήματα στην πρώτη μου χρονιά, αλλά ήταν μια πολύ μεγάλη εμπειρία, γιατί κατάλαβα πώς είναι ακριβώς να είσαι επαγγελματίας, να είσαι προσανατολισμένος σε αυτό που κάνεις και να μπορείς να προπονιέσαι όπως προπονιούνται οι επαγγελματίες αθλητές. Και πήρα το μάθημά μου, γιατί η αλήθεια να λέγεται περίμενα ότι θα έχω κάποιο χρόνο συμμετοχής πολύ πιο μεγάλο, αλλά δεν τον πήρα για διάφορους λόγους. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησα να το βλέπω λίγο πιο σοβαρά το άθλημα και λίγο πιο επαγγελματικά. Τον επόμενο χρόνο επέστρεψε στην Κύπρο για τον ΑΠΟΕΛ, μία σεζόν. Ακολούθησε μία πορεία σου στην Ελλάδα σε κάποιες ομάδες. Ήσουν στην ΑΕΚ Τζιτζιφιών, στον Μίλωνα, στο ICBS, στη Δάφνη και στον Νεάρ Ηστ. Πώς ήταν για σένα τα πρώτα σου χρόνια που κινήθηκες ως επαγγελματίας πλέον καλαθοσφαιριστής και αγωνίστηκες σε διάφορες ομάδες στην Ελλάδα? Ναι, εντάξει, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα αρχίζεις και προσαρμόζεσαι. Η αλήθεια, προσαρμόζεσαι. Μετά τη δεύτερη χρονιά είχα αρχίσει να προσαρμόζομαι. Είχαμε κάνει και μια πολύ καλή χρονιά, θυμάμαι τη δεύτερη μου χρονιά στο Μίλωνα μαζί με τον Γιώργο τον Νεοφίτου. Είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία και μας δένει και μια πολύ καλή φιλία επί χρόνων. Και από εκεί και πέρα νομίζω αυτή η χρονιά ήταν σημαδιακή για μένα. Μπήκα στους καλύτερους σε εισαγωγικά αθλητές της Α2 και αρκετές ομάδες ενδιαφερθήκανε και από την Α1 και αποφάσισα να κάνω μια πορεία και να παραμείνω στην Ελλάδα για αρκετά χρόνια, που είναι πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Δηλαδή, εντάξει, η Ελλάδα είναι μπασκετομάνα, βγάζει αθλητές, μπορεί να σου διδάξει πολλά πράγματα. Μεγάλη εμπειρία, μεγάλη χώρα, ταξιδεύεις με την ομάδα, έρχεσαι. Είναι πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, την έζησα και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Όπως είπες και πριν, αγωνίστηκα σε ομάδες σε ιστορικά σωματεία, όπως είναι η Νεάρ Ηστ, η Δάφνη, ομάδες οι οποίες είχαν μεγαλουργήσει στην Α1. Για μένα ήταν ευτυχία το ότι έκανα το χόμπι μου επάγγελμα και πορεύτηκα οικονομικά μέσα από αυτά τα συμβόλαια τα οποία βρήκα στην Ελλάδα. Το 2011 μέχρι το 2013 ήσουνα στον Κεραυνό, στο Λάβριο και στην ΕΝΑΔ. Πώς ήταν για σένα τα επόμενα χρόνια που ίσως να ξεκίνησες να σκέφτεσαι κάπως και τον επαναπατρισμό? Ναι, η αλήθεια λέγεται το 2009 ήταν μια πολύ ατυχή χρονιά για μένα. Είχα χάσει τότε, θυμάμαι, τον πατέρα μου και ήταν μια δύσκολη χρονιά την οποία δεν μπορούσα να την ελέξω από μακριά για οικογενειακούς λόγους κυρίως. Οπότε έπρεπε να βρίσκομαι στην Κύπρο και είχα πάρει την απόφαση να έρθω στον Κεραυνό για να μπορώ να βρίσκομαι κοντά στην οικογένειά μου, στη μητέρα μου και στην αδερφή μου. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη χρονιά για μένα και μπασκετικά αλλά και γενικότερα σαν άνθρωπος. Διδάχτηκα πολλά πράγματα από αυτή τη χρονιά. Δυσκολεύτηκα και εντάξει, ήταν και μια μπασκετική χρονιά στον Κεραυνό, δύσκολη χρονιά. Δεν σημαδεύτηκε με επιτυχία για διάφορους λόγους. Από εκεί και πέρα αποφάσισα να ξαναπάω για ακόμα μια χρονιά στο Λάβριο στην Ελλάδα, που είχαμε μια καλή χρονιά. Μια ομάδα η οποία τώρα βρίσκεται στην Α1 και είναι στις πρώτες 4 ομάδες. Φαινόταν από τότε ότι υπήρχε όραμα και προοπτική. Εντάξει, όμως δυστυχώς τα χρόνια περνούσαν. Εντάξει, ήταν το όνειρο της Α1 και της καριέρας στο εξωτερικό, άρχιζε να μπαίνει σε δεύτερο σε δεύτερο επίπεδο. Οπότε αν σκέφτηκα την προοπτική να επαναπατριστώ στην Κύπρο και να ξεκινήσω από εκεί μια πορεία, έτσι ώστε να μπορέσω να πορευτώ και οικονομικά, αλλά και να χτίζω μια ζωή και κάποιες σχέσεις τις οποίες θα έβρισκα μπροστά μου σε γενικότερο πλαίσιο. Το 2013 έρχεται πρόταση από εσένα για να μεταβείς στην Γεωργία. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν στα μέσα της περίοδου όταν αγωνιζόσου στην ΕΝΑΔ. Πώς έγινε η πρόταση από την Γεωργία και πώς έζησες τη σεζόν, το υπόλοιπο της σεζόν, όπου σε βρήκε στο τέλος αυτής να είσαι πρωταθλητής και να πανηγυρίζεις το πρωτάθλημα στη Γεωργία? Ναι, η πρόταση ήρθε από ένα πολύ καλό μου πλέον φίλο, προπονητή, τον Γιώργο τον Κετσελίδη, ο οποίος διατέλεσε και προπονητής της ΑΕΚ πριν από κάποια χρόνια και πήρε το πρωτάθλημα και με την ΑΕΚ. Εντάξει, ήταν γύρω στο Φλεβάρι, τελειώνανε οι υποχρεώσεις με την ΕΝΑΔ και από εκεί και πέρα ήρθε κάποια πρόταση από το φίλο μου τον Γιώργο, τον οποίο εκτιμώ αφάνταστα και τον ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία που μου έδωσε να ζήσω πώς είναι να είσαι επαγγελματίας στο εξωτερικό. Κάτι το οποίο θεωρώ ότι αν γύρναγα λίγο το χρόνο πίσω, ίσως να έβαζα και άλλες επιλογές εκτός από την Ελλάδα για μια μπασκετική πορεία. Ήρθε η πρόταση, την αποδέχτηκα με πολύ χαρά. Προσπάθησα να βοηθήσω όσο μπορούσα την ομάδα, τη μία Academy, η οποία βρισκόταν στο Final 8, αν δεν κάνω λάθος. Πάρα πολύ καλή χρονιά. Νομίζω και εύχομαι να βοήθησα τον φίλο μου τον Γιώργο. Νομίζω οι στόχοι έτσι κι αλλιώς επιτεύχθηκαν όταν στεφθήκαμε πρωταθλητές στη Γεωργία. Ο στόχος ήταν και την επόμενη χρονιά να μείνουμε στην ομάδα. Το είχαμε συζητήσει αρκετές φορές για να χτίσουμε κάτι εκεί, γιατί η ομάδα θα ήθελε να παίξει κάπως στην Ευρώπη με κάποιο τρόπο. Αλλά δυστυχώς υπήρχαν οι εκλογές του κράτους τότε και έπεσε η κυβέρνηση και μπήκε κάποια άλλη. Οπότε, επειδή οι ομάδες σε κάποιες χώρες έχουν να κάνουν πολύ με την κυβέρνηση, γιατί διοικούνται πίσω από αυτές, εμάς ήταν η αστυνομία π.χ. Οπότε άλλαξε το καθεστώς, άλλαξε και η διοίκηση στην ομάδα και καλός ή κακός φύγαμε και εμείς από τη συγκεκριμένη ομάδα και τελείωσε η χρονιά εκεί. Την επόμενη σεζόν επιστρέφει στην Κύπρο μόνιμα πλέον, αυτή τη φορά για τον ΑΠΟΕΛ ξανά, όπου και έχεις και ηγετικό ρόλο. Μένεις 5 σεζόν στον ΑΠΟΕΛ στην επιστροφή σου αυτή. Το 2014 κατακτάς το πρωτάθλημα, το 2016 κατακτάς το κύπελλο. Πώς ήταν για σένα αυτές οι 5 σεζόν με την επιστροφή σου στην Κύπρο μόνιμα πλέον και έχοντας πλέον ένα πολύ πιο σημαντικό ρόλο στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ? Ναι, σίγουρα με το καλημέρα της επιστροφής μου φέραμε το πρωτάθλημα στο ΑΠΟΕΛ, μια πολύ μεγάλη επιτυχία, όχι γιατί κερδίσαμε το πρωτάθλημα, αλλά έζησα ένα τελευταίο παιχνίδι, ένα τελικό με γεμάτο το Λευκόθεο, το οποίο ήταν συγκλονιστικό για μένα. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα, οι καλύτερες μέρες της μπασκετικής μου καριέρας, να βλέπεις ένα γήπεδο γεμάτο να κρέμονται από τα κάγκελα και να πανηγυρίζουν ένα πρωτάθλημα στο τελευταίο παιχνίδι, το οποίο έγιναν πολύ ωραίοι τελικοί. Πήγανε με φυσιολογικά ήρθαν τα αποτελέσματα με βάση έδρας και τελευταίο παιχνίδι ευτυχήσαμε να κερδίσουμε την ΑΕΚ και με αρκετά μεγάλη διαφορά στο τελευταίο παιχνίδι, το οποίο πανηγυρίσαμε τους φιλάθλους μας, που όλοι ξέρουν την τρέλα που έχουν και τη χαρά που τους διακρίνει. Και νομίζω ήταν φανταστικό θέαμα για μένα. Την επόμενη χρονιά κερδίσαμε το Super Cup. Στην αρχή δυστυχώς χάσαμε τα άλλα δύο, τα οποία μας τύχησαν πάρα πολύ, γιατί νομίζω ήμασταν από τα φαβορί εκείνη τη χρονιά. Δεν τα καταφέραμε να τελειώσουμε τη χρονιά θετικά. Και το 2016, όπως είπες και εσύ, κερδίσαμε το κύπελλο. Μια χρονιά η οποία με σημάδεψε με τον τραυματισμό μου μετά το τελικό του κυπέλλου που κερδίσαμε την ΑΕΚ. Στο αμέσως επόμενο παιχνίδι Είχα πάθει τη ρήξη αχιλλείου, η οποία με άφησε για 7 μήνες εκτός παρκέ. Και ήταν μια χρονιά πολύ δύσκολη για μένα μετά, γιατί έπρεπε να επανέλθω από κάτι το οποίο δεν γνώριζα. Ένα πολύ δύσκολο τραυματισμό. Ρωτώντας και μαθαίνοντας, οι περισσότεροι ήταν πολύ αρνητικοί στο γεγονός μόνο το να ξαναπαίξω, να αθληθώ. Όμως ήταν εκεί που παλεύεις με τον εαυτό σου. Νομίζω ότι πρέπει να παλέψεις με τον εαυτό σου για να βγεις νικητής. Πολλές ώρες μόνος σου, πολλές ώρες προπόνηση και δουλειά. Και κατάφερα να επανέλθω, πιστεύω, στην αμέσως επόμενη χρονιά σε ένα αρκετά καλό επίπεδο και να μπορέσω να ξανααγωνιστώ και να κάνω αυτό που αγαπάω. Τη σεζόν 2017-18 έκανες μία από τις καλύτερες σου χρονιές αγωνιστικά. Ήσουν πραγματικά εξαιρετικός και από τους κορυφαίους καλαθοσφαιριστές στο πρωτάθλημα. Με το τέλος της σεζόν ήρθε και η πρόταση από την Πετρολίνα ΑΕΚ. Πώς έγινε η προσέγγιση από την ΑΕΚ και πώς πήρες την απόφαση να φύγεις από τον ΑΠΟΕΛ που ήσουν για αρχηγός για να μετακομίσεις στη Λάρναγα για την επόμενη σεζόν? Ναι, όπως είπες, το 17-18 ήταν μια πολύ καλή, πάρα πολύ καλή πορεία για εμένα, πασχετικά, ατομικά. Η ομάδα σίγουρα δεν εκπλήρωσε τους στόχους της και δεν μπορούμε να τη θεωρήσουμε πετυχημένη. Αν και το ΑΠΟΕΛ ξεκινούσαν να έρχονται πολλά οικονομικά προβλήματα στο σωματείο κυρίως. Δεν υπήρχε σταθερή διοίκηση, δυστυχώς κάθε 2 χρόνια άλλαζε και είχαμε κάποια σκαμπανεβάσματα τα οποία μας στέρισαν και κάποιους τίτλους. Σίγουρα όμως είχαμε 2 μεγαθύρια μπροστά μας, την ΑΕΚ και τον Κεραυνό, οι οποίοι είχαν επενδύσει στο άθλημα, και η οικογένεια του κύριου Πάρη Παπαέλληνα και η οικογένεια του κύριου Αντρέα Λευκαρίτη και κύριου Ντίνου Λευκαρίτη. Νομίζω ότι επενδύσανε πάρα πολλά λεφτά και πετύχανε τις επενδύσεις τους. Από εκεί και πέρα, εντάξει, για μένα έπρεπε να κοιτάξω και λίγο το δικό μου τα δικά μου θέλω. Η προοπτική για μένα το να ξαναεπανέλθω και να πρωταγωνιστήσω με μια ομάδα, ειδικά σε μια ηλικία 34-35 όταν ήμουνα τότε, τελειώνοντας την καριέρα μου με κάποιους τίτλους, ήταν η προτεραιότητά μου για μένα. Οπότε όταν είχαμε μιλήσει με τα ΑΠΟΕΛ, η διοίκηση ήταν ξεκάθαρη ότι δύσκολα θα πρωταγωνιστήσει για να αντιμετωπίσει. Όχι, ήταν πάρα πολύ δύσκολο από οικονομικής πλευράς να αντιμετωπίσεις αυτές τις 2 ομάδες. Οπότε η απόφασή μου ήταν να πάω σε μία από αυτές τις 2 ομάδες από τη στιγμή που υπήρχε αυτό το μεγάλο ενδιαφέρον και από τους 2. Οπότε έπρεπε να επιλέξω και εκεί η ζυγαριά έγειρε προς τη μεριά της ΑΕΚ, ένα σωματείο το οποίο δεν το είχα ξαναζήσει. Η προσέγγιση έγινε πολύ διακριτική και ίσως ήταν και αυτό που με κέρδισε περισσότερο. Αλλά νομίζω ότι η πρόκληση το να μάθω πώς είναι η ομάδα της ΑΕΚ, να τη ζήσω μέσα στα αποδυτήρια και γενικότερα τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν για αυτή την ομάδα, ήταν μια μεγάλη πρόκληση για μένα και ήθελα να το ζήσω. Γι' αυτό η απόφασή μου ήταν να πάω στην ΑΕΚ και όχι στον Κεραυνό τότε που υπήρχε εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον. Μια ομάδα την οποία εκτιμώ, θεωρώ ότι κινείται σε επαγγελματικές βάσεις. Είχα ζήσει κάποια δεδομένα μαζί τους μια χρονιά την οποία είχα ξεκάθαρη εικόνα κατά πώς κινούνται και πώς εργάζονται. Οπότε περισσότερο ήταν η περιέργεια να δω πώς είναι η ΑΕΚ και πώς λειτουργεί σαν ομάδα. Οπότε πήρα την απόφαση να πάω στην ΑΕΚ. Κάναμε μια καλή πορεία, αρχίσαμε μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη. Πέρασαμε, αν θυμάμαι καλά, στους 16 του FIFA Europe ή 16-32, δεν είμαι και σίγουρος. Από εκεί και πέρα είχαμε 2 αποτυχίες στο πρωτάθλημα και στο κύπελο, το οποίο, εντάξει, νομίζω ότι ήταν αρκετά μεγάλη αποτυχία, ειδικά στο κύπελο, το οποίο αντιμετωπίζαμε τον Κεραυνό με πολλά προβλήματα τότε. Καταφέραμε, γιατί κατόρθωμα ήταν να χάσουμε τότε. Και τελείωσε η χρονιά λίγο άδοξα, δυστυχώς, γιατί απογοητεύσαμε και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι στηρίζανε το σωματείο και το μπάσκετ γενικότερα. γιατί εντάξει, η οικογένεια Λευκαρίτη στηρίζει και πρέπει να είναι στο μπάσκετ, είτε είναι στην ΑΕΚ είτε είναι σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα, τέτοιους επενδυτές σίγουρα τεστέρες για το άθλημα. Δυστυχώς εκείνη η χρονιά σημαδεύτηκε με την φυγή της οικογένειας Λευκαρίτη και επομένως κάποια ονόματα που ήμασταν εκεί, κάποιοι παίχτες οι οποίοι ήρθαμε με αυτά τα δεδομένα έπρεπε να αποχωρήσουμε. Πριν πάω στην επιστροφή σου στον ΑΠΟΕΛ, μετά το πέρασμα σου από την ΑΕΚ, θέλω να σταθούμε λίγο στην πορεία που είχες με την εθνική ομάδα. Από το 2008 μέχρι το 2018, 10 χρόνια, θα ήθελα να μας μιλήσεις λίγο για τα πρώτα σου βήματα στην εθνική ομάδα. Το 2008, όταν έγινε η πρώτη κλήση, όταν μπήκες για πρώτη φορά στην ομάδα, το κλίμα που συνάντησες, πώς ήταν για σένα η εμπειρία του να βρίσκεσαι στην εθνική ομάδα για πρώτη φορά? Εντάξει, σίγουρα η εθνική ομάδα είναι τιμή για όλους να αγωνίζονται με τη φανέλα, με το εθνόσημο. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα όταν ήρθε η πρόσκληση στην εθνική ομάδα. Το 2009 ουσιαστικά ήταν η πρώτη φορά, η πρώτη με επαφή, την οποία κάποιοι ανθρώποι με πλησιάσανε και μου είπαν ότι μπορούμε να αλλάξουμε το διαβατήριο, γιατί είχα αυτό το πρόβλημα με το διαβατήριο ελληνικό-κυπριακό. Και ουσιαστικά μπήκαμε σε μια διαδικασία να αλλάξουμε το διαβατήριο και να πάρω κυπριακό διαβατήριο, έτσι ώστε να μπορώ να αγωνίζομαι σαν κυπροποιημένος όμως. Θυμάμαι τότε ήταν οι μικροί Ολυμπιακοί Αγώνες του 2009 στην Κύπρο, η οποία ήταν μια διοργάνωση την οποία έπρεπε να φέρουμε το χρυσό μετάλλιο και κάνανε κάποιες προσπάθειες οι άνθρωποι και βγήκαν πετυχημένοι, γιατί κερδίσαμε το χρυσό μετάλλιο εκείνη τη χρονιά. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Αν θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, η συγκεκριμένη ομάδα νομίζω ότι ήταν και η πρώτη φορά που κερδίσαμε το χρυσό μετάλλιο με τόσο μεγάλη διαφορά με όλους τους αντιπάλους. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, ήταν πάνω από 20 πόντους του κάθε ομάδα. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο, το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά. Τα παιδιά ήταν ταλαντούχα, είχαν πολύ ταλέντο και πολύ όρεξη για δουλειά. Αλλά δυστυχώς ήταν σε μια περίοδο η οποία οι ξένοι ήταν πάρα πολύ σε αριθμό σε κάθε ομάδα και οι παίχτες δεν μπορούσαν να πρωταγωνιστήσουν, δεν είχαν καθόλου χρόνο συμμετοχής. Οπότε θυμάμαι πολύ καλά χαρακτηριστικά ότι τα παιδιά στην προπόνηση ήταν πάρα πολύ καλή, αλλά καθόλου αποτελεσματική. Γιατί όταν ερχόταν η ώρα να βγάλουν το αποτέλεσμα της δουλειάς τους, επειδή δεν υπήρχε η εμπειρία του παιχνιδιού στις ομάδες τους, δεν μπορούσαν να το βγάλουν στην εθνική ομάδα. Οπότε ήταν ένα απίστευτο θέαμα για μένα. Εντάξει, στη συνέχεια πέσανε σιγά σιγά οι ξένοι, πήραν χρόνο συμμετοχής και δημιουργήθηκε μια καλή ομάδα μέχρι το 2012 που ήταν πάνω κάτω η ίδια ομάδα. Από εκεί και πέρα, εντάξει, υπήρχε ένα κενό για μένα στο θέμα κυπροποιημένου, ποιος θα ήταν, ποιος δεν θα ήταν, και μετά το 2015, αν δεν κάνω λάθος, επανήρθα σαν κανονικός Κύπριος, όταν πήραμε εξαίρεση του διαβατηρίου. Από το 2015-16 που άλλαξε και λίγο η φουρνιά και άλλαξε και λίγο το επίπεδο του πρωταθλήματος, έπεσε λίγο το πρωτάθλημα, έπεσαν λίγο οι ξένοι, πήρανε περισσότερο χρόνο συμμετοχής οι Κύπροι και πρωταγωνιστήσανε λίγο περισσότερο. Από εκεί και πέρα είδαμε μια εθνική ομάδα με πολύ ταλέντο και αρκετά καλή αποτελεσματικότητα, η οποία έφερε το αποτέλεσμα το 2017 να γίνει και με το χρυσό μετάλλιο στους ΑΜΚΕ και κάποιες νίκες τις οποίες ήταν σημαδιακές. Η νίκη με την Πορτογαλία στο Ελευθέρια, που θεωρώ ήταν μια νίκη για όλη την Κύπρο και γενικά και για την Ομοσπονδία και για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι εργάστηκαν γι' αυτό, γιατί φέραμε 5.000 κόσμο, έγινε μια εκπληκτική δουλειά από όλα τα παιδιά να μαζευτεί ο κόσμος στο Ελευθέρια και να στηρίξει την ομάδα και έφερε και το ανάλογο αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα σημαδεύτηκε η ομάδα με κάποιες έξτρα νίκες, κάποιες καλές εμφανίσεις και φτάνουμε μέχρι τώρα, η οποία από ό,τι βλέπω γίνεται μια ανανέωση, προσπαθούν να μπουν κάποια νέα παιδιά, πολύ σωστά, να βγουν μπροστά, έχουν γίνει πιο πρωταγωνιστές, ευελπιστώ στο άμεσο μέλλον να έχουμε μια πολύ πιο καλύτερη πορεία από αυτή που είχαμε τουλάχιστον εμείς. Θα σε πάω λίγο πίσω στην εθνική ομάδα. Στο 2017 μας ανέφερες για τη συμμετοχή στους αγώνες μικρών κρατών Ευρώπης που έγιναν στο Σαν Μαρίνο. Η Κύπρος είχε απέναντι τις δύο δυνατές ομάδες που είχε να αντιμετωπίσει. Είχε την Ισλανδία και είχε και το Μαυροβούνιο. Γνωρίζω πως είχε δημιουργηθεί μια εξαιρετική παρέα εντός και εκτός γηπέδου, με εξαιρετική φουρνιά καλαθοσφαιριστών που ήσασταν και όλοι πάρα πολύ κοντά και εκτός γηπέδου μεταξύ σας. Θα ήθελα να μας μιλήσεις λίγο για τη συγκεκριμένη διοργάνωση, πώς τη ζήσατε, τι περιμένατε πριν τη διοργάνωση, αν περιμένατε ότι η Κύπρος μπορούσε να φτάσει στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στην πρώτη θέση ή όχι, και πώς ζήσατε την όλη εμπειρία της συμμετοχής στους αγώνες μικρών κρατών Ευρώπης το 2017. Ναι, πολύ καλό τουρνουά. Πολύ θετικές αναμνήσεις, η αλήθεια λέγεται, για αυτό το τουρνουά στο Σαν Μαρίνο. Ήταν η πρώτη χρονιά η οποία θα βρισκόταν στα μικρά κράτη το Μαυροβούνιο, το οποίο όλοι γνωρίζουμε ότι μέχρι τώρα παίζει Ευρωμπάσκετ, έχει καταπληκτικούς παίχτες, φοβερή ομάδα. Οπότε πηγαίναμε στο τουρνουά χάνοντας σίγουρα το χρυσό μετάλλιο, και μια Ισλανδία η οποία τελευταία είχε, την προηγούμενη χρονιά είχε παρουσία στο Ευρωμπάσκετ. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι ήταν, από εκεί και πέρα ο στόχος ήταν μια καλή παρουσία και ένα μετάλλιο από το αργυρό και κάτω, τέλος πάντων, και μπας και κερδίσουμε την Ισλανδία. Η παρέα όμως ήταν το κλειδί, νομίζω, εκείνης της χρονιάς, εκείνης της περίοδου, γιατί ήταν κάποια παιδιά τα οποία ήμασταν ήδη πρωταγωνιστές στις ομάδες μας, αν και αντίπαλοι, αλλά πρωταγωνιστές, πολύ καλοί φίλοι και στην ίδια ηλικία πάνω κάτω. Στη δύση της καριέρας μας φυσικά, αλλά σε πολύ καλή ηλικία, έτσι ώστε να μπορούμε να διαχειριστούμε καταστάσεις και να βγούμε μπροστά σε δύσκολες στιγμές, και έτσι έγινε. Το καλό το κλίμα έξω από το γήπεδο, το καλό κλίμα έξω από το γήπεδο έφερε πολύ θετικά αποτελέσματα μέσα στο γήπεδο. Ήταν αποδεκτός ο ρόλος όλων των παιδιών και αυτό ήταν, νομίζω, το κλειδί. Δηλαδή και ο κόουτς ο Παναγιώτης Γιαναράς είχε ξεκάθαρους ρόλους και ήταν αποδεκτή από όλους τους παίχτες. Θυμάμαι χαρακτηριστικά το φίλο μου τον Ηρακλή τον Πιτάκα, ο οποίος ερχόταν από μία παρουσία, ήταν, αν θυμάμαι καλά, ήταν πρώτος σκόρερ ή μέσα στους πρώτους σκόρερ Κύπριους, ας πούμε, έπαιζε καταπληκτική, είχε κάνει καταπληκτική χρονιά και ήρθε στην εθνική ομάδα και το χαιρόταν από μόνος του χωρίς να παίζει, ουσιαστικά δεν είχε μεγάλο χρόνο συμμετοχής, αλλά το χαιρόταν τόσο πολύ, και όταν είχαμε μιλήσει εμένα μου είπε ότι εγώ χαίρομαι μόνο που είμαι εδώ, η εθνική ομάδα είναι ένα και πρέπει να κερδίζουμε, και αν είναι ο στόχος μου και ο ρόλος μου να είμαι στον πάγκο και να βοηθάω εσάς τα παιδιά να σκοράρετε, πολύ ευχαρίστως. Και ήταν πολύ σημαντικό παράδειγμα ο Ηρακλής, ήταν και η πιο νεαρή, ότι αφού υπάρχει αυτή η αποδοχή των ρόλων μέσα από ένα παίχτη ο οποίος ήταν τόσα χρόνια με πολύ καλές χρονιές, τότε καταλάβαινε και οι ίδιοι ότι έπρεπε να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, και έτσι καταφέραμε και κερδίσαμε ένα Μαυροβούνιο, το οποίο με παιδιά τα οποία μετά πήγανε στο Ευρωμπάσκετ να αγωνιστούν. Εντάξει, κάναμε μια φανταστική βραδιά, την οποία, εντάξει, δύσκολα θα την ξαναπέρναμε, αλλά έτσι είναι. Αυτά τα παιχνίδια knockout είναι και θέμα λίγο μέρας, και θέμα τύχης. Οπότε αν είχαμε αυτή τη χαρά, και νομίζω ότι κερδίσαμε ένα χρυσό μετάλλιο το οποίο δεν το περίμενε κανείς, ούτε εμείς οι ίδιοι δεν το περιμέναμε, αν και το πιστεύαμε κερδίζοντας παιχνίδι με παιχνίδι, και το χαρήκαμε, μπορώ να πω, στο 100%, γιατί η παρέα είναι το πιο σημαντικό και οι φιλίες είναι αυτές που μένουν στο τέλος της μέρας, και νομίζω χτίσαμε μια πολύ καλή παρέα εκείνη την περίοδο. Ήθελα να σταθούμε σε ακόμα μια βραδιά ορόσημο, θεωρώ, και για σένα και για την εθνική ομάδα. Να σε πάω στις 23 Νοεμβρίου του 2017. Η Κύπρος υποδέχεται την Πορτογαλία. Μία μέρα πριν το παιχνίδι, στην τελευταία προπόνηση της εθνικής ομάδας, καθώς ήσασταν έτοιμοι να ξεκινήσετε την προπόνηση, με είχες δει, ήμουνα στον πάγκο, μου φώναξες, μου είπες «Ανδρέα, πόσο κόσμο θα έχουμε αύριο?» Σου είπα 3, 4, 5 χιλιάδες και γέλασες και μου είπες «Σιγά μην το γεμίσουμε κιόλας». 24 ώρες μετά μπαίνουμε στο παρκέ η εθνική μας ομάδα, στον τεμπούτο του Λίνου Γαβρίλ, 5.000 κόσμος στις εξέδρες. Ήρθε για να παρακολουθήσει από κοντά το παιχνίδι. Μια μεγάλη νίκη για την Κύπρο, 69-67 νικήσαμε την Πορτογαλία. Με σένα να πετυχαίνεις 20 πόντους και να είσαι ο κορυφαίος της αναμέτρησης. Πώς έζησες τη συγκεκριμένη ημέρα, πώς ήταν για σένα να παίζεις σε ένα τόσο μεγάλο κοινό για πρώτη φορά στην καριέρα σου όσον αφορά το επίπεδο της εθνικής ομάδας και να είσαι και ο κορυφαίος καλαθοσφαιριστής της ομάδας μας που βοήθησες να φτάσουμε στη νίκη? Σίγουρα, πολύ μεγάλη βραδιά. Η αλήθεια λέγεται, δεν το περίμενα ότι θα υπήρχε τόσος πολλής κόσμος. Εσύ ήσουν πολύ αισιόδοξος. Εντάξει, τελικά είχες δίκιο και πρέπει να σου δώσουμε και πολλά συγχαρητήρια και εσένα και της Ομοσπονδίας, γενικότερα στα παιδιά που εργαστήκατε για αυτό το αποτέλεσμα. Γιατί η αλήθεια, δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ την εθνική ομάδα να έχει τόσο πολύ κόσμο στο γήπεδο. Ήταν έκπληξη και για εμάς. Από εκεί και πέρα ήταν μια ομάδα η οποία ξέραμε ότι ήταν το φαβορί. Είχαν κάποια παιδιά και από την Ευρώπη και από και ένα παιδί νομίζω από το NBA προερχόταν, τέλος πάντων. Εντάξει, παλέψαμε, ήμασταν, νομίζω ο κόσμος μας έδωσε το κάτι παραπάνω. Το πιστέψαμε και ήρθε μια πάρα πολύ καλή νίκη, η οποία μας έδωσε όθηση στα group να περάσουμε στην επόμενη φάση. Τώρα όσο αφορά τη δική μου την παρουσία, εντάξει, θεωρώ ότι εκείνες τις χρονιές ήμουνα πρωταγωνιστής σε κάθε ομάδα που ήμουνα, τέλος πάντων, και νομίζω ότι έπαιζα γενικότερα σαν πρωταγωνιστής και σαν ηγέτης της ομάδας. Ήταν η βραδιά μου εκείνη και τα παιδιά δουλέψαμε συνολικά μαζί πάρα πολύ καλά για να βγει αυτό το αποτέλεσμα και από όσο θυμάμαι όλοι ήμασταν πάρα πολύ καλά, ίσως κάποιοι καλύτερα επιθετικά, κάποιοι άλλοι αμυντικά, ο καθένας έκανε το ρόλο του και έδωσε το κάτι παραπάνω έτσι ώστε να έρθει αυτό το θετικό αποτέλεσμα. Υπάρχει κάποια άγνωστη ιστορία που έζησες στην εθνική ομάδα σε αυτά τα 10 χρόνια που αγωνίστηκες με το Εθνόσημο στο Στήθος, με την παρέα που δημιουργήσατε, που θα ήθελες να μοιραστείς με το κοινό? Υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες, η αλήθεια λέγεται. Τώρα να τις ανοίξουμε δεν χρειάζεται. Μία ιστορία που έχει να κάνει με το 2017 στο Σαν Μαρίνο, θα το πω γιατί ήταν πολύ χαρακτηριστικό. Ήταν μετά τη νίκη με το Μαυροβούνιο, το οποίο θεωρήσαμε ότι μετά τη νίκη έχουμε πάρει το χρυσό μετάλλιο. Και αμέσως επόμενη μέρα υπήρχε ένα παιχνίδι με την Ανδόρα, την οποία δεν την υπολογίζαμε και θεωρήσαμε ότι έχουμε περάσει. Και ξεκινήσαμε όλοι, κατεβήκαμε στις παραλίες, στο Ρίμινι, άλλοι στα τζακούζια, άλλοι στα μασάζ. Γιατί θεωρήσαμε ήταν και τα δύο παιχνίδια, και η Ανδόρα και άλλη μια ομάδα ήταν στο Σαν Μαρίνο, μπράβο, δεν θεωρούσαμε ότι μπορούμε να χάσουμε και κάνει μια νίκη η Ανδόρα πάνω στην Ισλανδία, την οποία αν κέρδιζε και εμάς θα πέφταμε σε τριπλή ισοβαθμία και θα χάναμε το χρυσό μετάλλιο. Και οπότε είναι ο coach ο Νίκος Λαμπρίας, ο οποίος ήταν βοηθός τότε του Γιαναρά, και ξεκινάει πανικόβλητος και στέλνει μηνύματα «Ελάτε πίσω και πάμε για να κάνουμε προπόνηση» και τέτοια, και εμείς γελάγαμε. Τώρα τι προπόνηση για αυτά, άστο τώρα πάει, πήραμε το χρυσό μετάλλιο, άλλοι με τα λάδια, άλλοι με αυτά, και τρέχαμε πανικόβλητοι μετά που μας εξήγησε. Τρέχαμε πανικόβλητοι να πάμε στο γήπεδο ξανά να κάνουμε προπόνηση με τα λάδια, με τα αυτά μας. Ήταν φοβερή στιγμή, πολύ γέλιο. Και η αλήθεια ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι, γιατί δεν το περιμέναμε ούτε κι εμείς. Η Ανδόρα ήταν κάποια παιδιά τα οποία ερχόντουσαν είχαν τέλος πάντων ρίζες από Ισπανία, την οποία ήταν μπασκετικά παιδιά και δίκαια κερδίσανε την Ισλανδία και μέχρι το τρίτο δεκάλεπτο ήμασταν πίσω. και κάναμε την ανατροπή προς το τέλος και κερδίσαμε. Αλλιώς θα χάναμε και το χρυσό και θα λέγαμε μετά πήγαμε παραλία και γυρίσαμε τελευταία στιγμή. Οπότε εντάξει, ήταν πολύ αστείο γιατί ο καθένας είχε κάνει τα δικά του, είχε πάει δεξιά-αριστερά και τρέχαμε πανικόβλητοι μετά να ξαναγυρίσουμε πίσω στην καθημερινότητα που δεν ήταν και εύκολο έτσι, να τα μυαλά να τα ξαναφέρεις πίσω και να μπεις ξανά σε μια διαδικασία να σκέφτεσαι τον μπάσκετ. Στην εθνική ομάδα ανέφερες και πιο πριν ότι έγινε μια ανανέωση τα τελευταία χρόνια. Μπήκανε πλέον κάποια νεαρά εξαιρετικά ταλέντα, εξαιρετικά παιδιά, οι οποίοι είναι και πρωταγωνιστές της ομάδας τους τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία 2-3 χρόνια βλέπουμε ότι όλα τα παιδιά έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις ομάδες τους. Τι συμβουλή, ποιες συμβουλές θα έδινες στα νέα παιδιά που βρίσκονται τώρα στην εθνική ομάδα και αγωνίζονται με το εθνόσημο? Εντάξει, η κύρια ουσιαστικά συμβουλή που πρέπει να τους δώσω είναι δουλειά και συγκέντρωση σε αυτό που κάνουν. Προσήλωση, συγκέντρωση και συνέπεια. Δηλαδή χωρίς αυτά νομίζω ότι δεν μπορείς να δεις το άθλημα σοβαρά. Όχι να παίξεις, αλλά να το δεις σοβαρά. Και πλέον έχουν αλλάξει εποχές και ο Κύπριος καλαθοσφαιριστής έχει γίνει πρωταγωνιστής. Και πρέπει να το δει και αυτός επαγγελματικά. Αν θες να πάρεις ένα επαγγελματικό συμβόλαιο, πρέπει να δουλέψεις επαγγελματικά. Και για να δουλέψεις επαγγελματικά, πρέπει να αφιερώσεις ώρες στο γήπεδο, και στο γήπεδο και στο γυμναστήριο, και στη συγκέντρωσή σου και στη σκέψη σου. Οπότε εύχομαι αυτά τα παιδιά να μην μείνουν σε αυτή την... εξέλιξη μόνο που έχουν, αλλά να συνεχίσουν, να παλεύουν, να προπονιούνται σοβαρά και επί καθημερινής βάσης. Αυτό θα τους δώσει το έξτρα και την όθηση για να πάρουν κι άλλα, για να κερδίσουν κι άλλα πράγματα. Και σίγουρα, εάν αυτοί είναι καλοί και βελτιωθούν, σίγουρα οι ξένοι θα παραμείνουν εκεί που είναι. Δυστυχώς, επειδή είμαστε και δεν παίρνουμε εμείς οι ίδιοι τις αποφάσεις και αποφασίζουν κάποιοι άλλοι, η εικόνα είναι αυτό που τους επηρεάζει. Και αν η εικόνα είναι καλή, αυτά τα παιδιά είναι πρωταγωνιστές και καλοί καλαθοσφαιριστές, θα κάνει αυτούς τους ανθρώπους επενδυτές οι οποίοι διοικούν το άθλημα να κρατήσουν τον αριθμό των ξένων χαμηλά. Και ο στόχος αυτός είναι. Ένα κυπριακό προϊόν πρέπει να έχει κάποια δικά του παιδιά να πρωταγωνιστούν και όχι κάποιους ξένους όπως γινόντουσαν τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία μας έφερε στο αποτέλεσμα να μην μπορούμε να βρούμε παιδιά να στελεχώσουν την εθνική ομάδα και να φέρουν τα ανάλογα αποτελέσματα. Οπότε αν τώρα γίνεται μια συνολική προσπάθεια και πρέπει να τη στηρίξουμε, πρέπει να παραμείνουμε σε αυτόν τον αριθμό των ξένων. Από τη μια μέρα στην άλλη σίγουρα δεν μπορούν να αλλάξουν πολλά πράγματα, αλλά ο χρόνος είναι αυτός που θα βοηθήσει το πρωτάθλημα, την εθνική ομάδα και αυτά τα παιδιά να εξελιχτούν και να φτάσουν σε ένα επίπεδο το οποίο θα ξεπεράσει το δικό μας επίπεδο και έτσι θα στελεχώσουν μια εθνική ομάδα για μεγαλύτερες επιτυχίες. Αν δεν έχουμε υπομονή δυστυχώς και πάμε στα προηγούμενα χρόνια, νομίζω ότι θα είναι η καταστροφή σε εισαγωγικά της καλαθόσφαιρας. Να σε επαναφέρω στις εμφανίσεις σου σε σωματιακό επίπεδο. Το 2019 επιστρέφεις στον ΑΠΟΕΛ. Μένεις για 2 σεζόν έως την λήξη της σεζόν μας που ολοκληρώθηκε πριν λίγο. Τη σεζόν αυτή, τη φετινή σεζόν που μόλις ολοκληρώθηκε, ο ΑΠΟΕΛ έχει ένα πολύ ποιοτικό ρόστερ, ωστόσο δεν καταφέρνει να φτάσει ούτε στους τελικούς του πρωταθλήματος, ούτε στον τελικό κυπέλλου. Τι νομίζεις, έφτεξε και δεν κατάφερε ο ΑΠΟΕΛ να κατακτήσει κάποιον τίτλο φέτος ή να καταφέρει να φτάσει στους τελικούς για να διεκδικήσει κάποιον τίτλο? Νομίζω φέτος ήταν ξεκάθαρα οι παράγοντες που δεν μας επέτρεψαν να πρωταγωνιστήσουμε. Αρχικά η ομάδα χτίστηκε μέσα σε μία εβδομάδα, χωρίς προετοιμασία, χωρίς πλάνο, οπότε ανέφερε τα παιδιά να αγωνιζόμαστε τις πρώτες 2 αγωνιστικές χωρίς ξένους ουσιαστικά. Δηλαδή η πρώτη αγωνιστική θυμάμαι ήταν με 1 ξένο και η δεύτερη, αν δεν κάνω λάθος, ήταν με 2. Και από εκεί και πέρα ήρθε και ο τρίτος κάποια στιγμή και ξεκίνησε η ομάδα χωρίς προετοιμασία, χωρίς να μπορεί να σταθεί στα πόδια της και να δεθεί όσο θα έπρεπε σε μια νορμάλ προετοιμασία. Από εκεί και ύστερα ήταν μια χρονιά η οποία δεν μας έδωσε το δικαίωμα να ελπίζουμε, γιατί και οι άλλες οι ομάδες είχαν χτιστεί πάρα πολύ σωστά, και η ΑΕΚ και ο Κεραυνός, αλλά και το Παραλίμνη και ο Απόλλωνας, που ήταν εξίσου πρωταγωνιστικές ομάδες. Και βρεθήκαμε μέχρι την τελευταία αγωνιστική να παλεύουμε για την τετράδα. Κάτι το οποίο σίγουρα δεν μας βοήθησε στη συνέχεια. Ήρθε η αποτυχία του κυπέλου, που ήταν σημαδιακό για μας, γιατί ένας από τους μεγαλύτερους στόχους ήταν το κύπελο και όχι το πρωτάθλημα. Γιατί εντάξει, το να έχεις να πρωταγωνιστήσεις ή να έχεις να διεκδικήσεις μάλλον το πρωτάθλημα από ένα Κεραυνό ο οποίος χτίζεται επί χρόνια με τον ίδιο κορμό, ίδιο προπονητή, ίδια διοίκηση, και με μια φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων, είναι πολύ δύσκολο τώρα να χτίσεις μια ομάδα τελευταία στιγμής και να πρωταγωνιστήσεις το πρωτάθλημα να έχεις μπροστά σου 3 νίκες να κερδίσεις. Οπότε θέσαμε ως μεγαλύτερο στόχο το κύπελο, το οποίο είναι ένας θεσμός ο οποίος είναι θεσμός των εκπλήξεων και ο παράγοντας τύχη είναι πολύ σημαντικός. Δυστυχώς με το παιχνίδι με τον Κεραυνό δεν φάνηκαμε τυχεροί. Χάσαμε στο τελευταίο λεπτό, το παλέψαμε το παιχνίδι σίγουρα, όμως δεν τα καταφέραμε, και από εκεί και πέρα ήρθε και η αλλαγή προπονητή, η οποία εντάξει, προσωπικά δεν την κατάλαβα απόλυτα γιατί ήρθε τη χρονική στιγμή που ήρθε. Η ομάδα πάλευε για μία νίκη για να μπει στην τετράδα. Νομίζω δεν υπήρχε ουσία, αλλά η απόφαση της διοίκησης ήταν αυτή, ήταν σεβαστή. Εμείς πορευτήκαμε με άλλο προπονητή, καταφέραμε να κερδίσουμε τον Κεραυνό και να περάσουμε στους ημιτελικούς. Αλλά από εκεί και πέρα τα προβλήματα ήταν τόσο μεγάλα και η ομάδα ήταν τόσο άρρωστη από την αρχή της χρονιάς, που δεν μπορούσε να σταθεί ούτε ανταγωνιστικά απέναντι σε ένα Κεραυνό ο οποίος είχε δεθεί και ήταν έτοιμος για τους τελικούς. Έτσι ήρθε και το αποτέλεσμα, το 3-0, το οποίο μας στέρισε να πάμε σε ένα τελικό. Από εκεί και πέρα, εντάξει, το ΑΠΟΕΛ σαν ομάδα, για να μπορέσει να πρωταγωνιστήσει ξανά και να βρεθεί στις δύο καλύτερες ομάδες που τα τελευταία χρόνια έχουν μονοπολίσει, είναι η ΑΕΚ και ο Κεραυνός, πρέπει να δημιουργήσει μια σταθερή διοίκηση χρόνων, να κρατήσει ένα κορμό σταθερό από κάποιους παίχτες και να επενδύσει σε αυτό το άθλημα κάποια λεφτά, έτσι ώστε να μπορέσει να δει στα μάτια αυτές τις δύο ομάδες, οι οποίες για μένα λειτουργούν επαγγελματικά επί χρόνια και επενδύουν και σε Κύπριους αλλά και σε ξένους καλά καλαθοσφαιριστές. Η φετινή αγωνιστική περίοδος έχει φτάσει στο τέλος της. Ποιες είναι οι σκέψεις του καλαθοσφαιριστή Βασίλη Κούνα για το μέλλον? Εντάξει, έχω πάρει μία απόφαση την οποία θεωρώ, μετά από πολύ μεγάλη σκέψη και με τον εαυτό μου αλλά και με τη δική μου την οικογένεια, νομίζω ότι έφτασε η ώρα να αποχαιρετήσω τον αθλητή Βασίλη Κούνα και να μπω σε μία άλλη διαδικασία, να χτίσω κάποια διαφορετικά κομμάτια, πάντα μένοντας το άθλημα, το οποίο θα υπηρετώ όσο μπορώ και όσο μου το επιτρέπουν. Από εκεί και πέρα όλα τα ωραία τελειώνουν, κάποια στιγμή τελειώνουν. Εγώ έχω φτάσει σε ένα επίπεδο το οποίο θεωρώ ότι το κορμί μου πλέον δεν με βοηθάει, έτσι ώστε να μπορέσω να αντέξω στο βαθμό που θα ήθελα εγώ, γιατί εντάξει, με πολλές συζητήσεις τις οποίες είχαμε, φίλους μου και συγγενείς μου με παροτρύνανε να αγωνιστώ τουλάχιστον για ακόμα μία χρονιά. Εντάξει, από εκεί και πέρα εγώ νομίζω ότι αν φτάσεις σε ένα σημείο το οποίο δεν σε ικανοποιεί αυτό που βλέπεις εσύ ο ίδιος, είναι καλύτερο να το σταματάς και για να σέβεσαι και το άθλημα αλλά και τον ίδιο στον εαυτό. Εμένα η απόφασή μου είναι να σταματήσω και να ασχοληθώ περισσότερο με την προπονητική, και σιγά σιγά θα μπω σε μια τέτοια διαδικασία, αφού ξεκαθαρίσουν λίγο τα πράγματα με το παιχτικό, σκοτώσω μέσα μου τον παίχτη, τότε θα δούμε και το θέμα το προπονητικό. Μια τεράστια καριέρα λοιπόν, φτάνει στο τέλος της, με το τέλος της σεζόν που μόλις ολοκληρώθηκε. Εγώ ως εκ μέρους και όλης της καλαθοσφαιρικής κοινότητας θα σου πω να ευχαριστώ για όλα όσα πρόσφερες στο αγαπημένο μας άθλημα και στην εθνική ομάδα όλα αυτά τα χρόνια. Είσαι ικανοποιημένος με όλα όσα έχεις πετύχει ως καλαθοσφαιριστής? Είναι μια ερώτηση που την κάνω και εγώ ίδιος στον εαυτό μου και η απάντηση είναι πάντα η ίδια. Από τη στιγμή που κατάφερα να κάνω το χόμπι μου επάγγελμα, θεωρώ ότι πρέπει να είσαι ευλογημένος. Και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι πάντα θα υπάρχουν αποθυμένα, πάντα θα υπάρχουν όνειρα ανεκπλήρωτα, αλλά από εκεί και πέρα δεν πάβει να βλέπεις κάποια στιγμή και το ποτήρι μισό γεμάτο και όχι πάντα μισοάδιο. Οπότε εγώ σαν αθλητής θεωρώ τον εαυτό μου πετυχημένο, γιατί κατάφερα όλα αυτά τα χρόνια να είμαι σε ένα πολύ καλό επίπεδο, είτε συλλογικό είτε ατομικό, να είμαι πρωταγωνιστής στις περισσότερες ομάδες, και σίγουρα είχα παλέψει τόσες πολλές φορές με τον εαυτό μου και βγήκα νικητής με κάποιες ατυχίες τις οποίες είχα σαν αθλητής, που θεωρώ ότι μόνο από αυτό έχω κερδίσει πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά μαθήματα για τη ζωή, και ο αθλητισμός πάντως και για τα μικρά παιδιά να ξέρουν ότι είναι ένας μικρό κόσμος της κοινωνίας, την οποία θα αντιμετωπίσουν πολλά προβλήματα και πρέπει να είναι έτοιμοι γι' αυτό, και θα παρότεινα πραγματικά όλο τον κόσμο να ασχοληθεί με τον αθλητισμό, είτε αυτός είναι πρωταθλητισμός είτε είναι απλός αθλητισμός, να αθλήσει για το δικό σου το καλό. Προπονητικά, πού θα σε δούμε τη νέα αγωνιστική περίοδο? Προπονητικά κάνω μια πολύ καλή αρχή. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Ίσως ήταν και ένας λόγος ο οποίος με ξεκαθάρισε και μέσα μου και σκότωσε τον αθλητή και με πήρε να πάρω αυτή τη δύσκολη απόφαση να σταματήσω. Είχα μια πάρα πολύ καλή κουβέντα και μια πάρα πολύ καλή προσέγγιση από τον coach τον Χριστόφορο τον Ιωαδιώτη, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω και προσωπικά, γιατί μου δίνει αυτή την ευκαιρία να είμαι στο πλευρό του. Ένας προπονητής ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει αποδείξει ότι είναι ένας από τους καλύτερους στην Κύπρο, έχει κατακτήσει πρωταθλήματα, κύπελα και έχει κάνει μια φοβερή πορεία στην Ευρώπη, ειδικά την φετινή χρονιά. Και σε συνδυασμό με ένα τεράστιο σωματείο όπως είναι ο Κεραυνός, το οποίο λειτουργεί επαγγελματικά, είναι ξεκάθαρη ρόλη στην ομάδα και θα μου δώσει το δικαίωμα να μπορώ να έχω και εγώ κάποιο μέρος αυτού του σωματείου. Είναι μεγάλη μου χαρά και θα ήθελα και εδώ να ευχαριστήσω τον κύριο Πάρη Παπαέλληνα και την οικογένεια Παπαέλληνα γενικότερα για την ευκαιρία. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να κάνω ένα τέτοιο ξεκίνημα σε μια τέτοια ομάδα, η οποία πρωταγωνιστεί και θα πρωταγωνιστεί. Θα έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί και στην Ευρώπη, και θα μου δώσει μια τεράστια όθηση και μια πολύ καλή εμπειρία, τουλάχιστον για την πρώτη χρονιά. Θα είσαι λοιπόν στο πλευρό του Χριστόφορου Λιβαδιώτη την επόμενη χρονιά στον Κεραυνό Στροβόλου, σε μια προσπάθεια που θα κάνει η ομάδα του Στροβόλου για να επανέλθει στην κορυφή του κυπριακού μπάσκετ. Και είναι η δική σου προσωπική στόχη για την επόμενη χρονιά, αλλά και για τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες αγωνιστικές περιόδους? Εντάξει, οι στόχοι προσωπικοί πλέον για μένα δεν υπάρχουν. Έτσι κι αλλιώς είναι ομαδικό το άθλημα, και τώρα πολύ πιο μεγαλύτερο όσο μάλλον όταν είσαι προπονητής και μέλος ενός προπονητικού team. Ο στόχος είναι το πρωτάθλημα και το κύπελο σαφέστατα. Σίγουρα η ομάδα να χτιστεί σωστά με πολύ σωστές επιλογές και ξένων και Κύπριων, η οποία γίνεται, και να δέσει η χημεία της ομάδας έτσι ώστε να μπορέσει να έχει ένα πολύ δυνατό σύνολο, το οποίο θα της δώσει την ευκαιρία να πρωταγωνιστήσει και να κατακτήσει όλους τους στόχους τους οποίους έχει. Θα πάμε σε κάποιες κάπως πιο προσωπικές ερωτήσεις τώρα, καθώς πλησιάζουμε στο τέλος της συνέντευξης. Θα ήθελα να μου πεις ποιοι είναι οι αγαπημένοι σου συμπαίχτες που είχες εντός και εκτός γηπέδου, με ποιους έκανες καλύτερη παρέα, με ποιους τέριαξες αυτή την πλούσια καριέρα που είχες? Σίγουρα ένας από τους πολύ καλούς μου φίλους, οι οποίοι πλέον έχουμε χτίσει μια σχέση χρόνων, είναι ο Γιώργος Νεοφίτου, ο οποίος αγωνιστήκαμε, όπως σου είπα και πριν, στο Μίλωνα. Όταν ήρθα στην Κύπρο πίσω, ήμουν μαζί στο ΑΠΟΕΛ. Έχουμε χτίσει μια σχέση έξω από το γήπεδο πλέον, γιατί και ο ίδιος έχει σταματήσει την καλαθόσφαιρα, την οποία πραγματικά χαίρομαι και είναι από τις επιτυχίες που έχω κάνει στο άθλημα. Οι σχέσεις οι οποίες έχω χτίσει μέσα από το συγκεκριμένο άθλημα. Τώρα όσο αφορά, υπάρχουν πάρα πολλοί, δεν θα ήθελα να αδικήσω κάποιους, απλά τώρα ο Γιώργος μου έρχεται στο μυαλό, γιατί επί καθημερινής βάσης έχουμε μια επαφή. Με πάρα πολλά παιδιά έχουμε χτίσει σχέσεις, κάποιες στιγμές συναντιόμαστε, κάποιες φορές μιλάμε από τα τηλέφωνα και ξέρεις, η επιτυχία του αθλήματος αυτή είναι. Στην τελική να δημιουργηθούν κάποιες σχέσεις και να μείνουν μετά από αυτό. Γιατί στο τέλος της μέρας όλοι πρέπει να πορευτούμε σε μια δύσκολη ζωή και η φιλία είναι πολύ ιερό πράγμα. Παρακολουθείς μπάσκετ από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 στην Κύπρο, ανελιπώς μέχρι σήμερα, ενώ ξέρω πως είσαι και γνώστης της ιστορίας του κυπριακού μπάσκετ. Θα ήθελα να σε ρωτήσω να μου πεις την κορυφαία για σένα πεντάδα Κύπριων καλαθοσφαιριστών όλων των εποχών ή της τελευταίας 30ετίας που παρακολουθείς το κυπριακό μπάσκετ. Πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση. Τώρα με φέρνεις σε πολύ δύσκολη θέση, η αλήθεια λέγεται. Κορυφαία πεντάδα. Ωραία. Θα πω από αρκετά... Θα πάω λίγο πίσω. Θα πω καταρχήν το θείο μου, εντάξει, το Χάριτο Σολέα, ο οποίος ήταν... σύγχρονο 3-4, θα το βάλω στο 4. Εντάξει, μια θέση η οποία θεωρώ πολύ σημαντικό για τον μπάσκετ. Στο 5, δύσκολη απόφαση. Αν θες να βάλεις και περισσότερο από ένα καλαθοσφαιριστή σε κάποια θέση, δικαιούσε να το... Καλά, κάτσα να βρω τον πρώτο και μετά βρίσκω και το δεύτερο. Στο 5, νομίζω δικαιωματικά θα βάλω τον Παναγιώτη τον Τρισόκα. Γιατί επί 2 δεκαετίες ήταν πρωταγωνιστής και είχε αποδείξει ότι ήταν από τους καλύτερους και ειδικά στους ψηλούς. Στο 3 θα βάλω... Τι να βάλω τώρα, είναι δύσκολη ερώτηση. Είναι από διαφορετικές εποχές και δυσκολεύομαι λίγο τώρα. Αλλά ένα 3-4 το οποίο μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση και έπαιξε και στην Ελλάδα ήταν ο Αλέξης ο Γιάτσος. Το θεωρώ πολύ καλό παιχτή. Αν δεν είχε και αυτό τα προβλήματά του με τα γόνατά του, ίσως να ήταν και διαφορετική εξέλιξη. Στο 2 θα βάλω τον... Θα βάλω το φίλο μου τον Γιώργο, τον Νεοφίτου, για λόγω σχέσης. Σίγουρα όμως ήταν και ένας πάρα πολύ καλός καλαθοσφαιριστής. Μπορεί να μην είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά το ρόλο του τον ήξερε ξεκάθαρα και αγωνιζόταν πάντα για το καλό της ομάδος. Και σίγουρα αν είχα να επιλέξω με μια πεντάδα την οποία θα ήθελα να αγωνίζομαι σαν προπονητής, θα τον είχα πάντα μέσα. Οπότε στο 2 θα βάλω τον Γιώργο για να παίζει και κανένας άμυνα. Και στον Άσο, που είναι και μια θέση στην οποία είχαμε πολλούς παίχτες, θα βάλω τον Χρήστο τον Στυλιανίδη. Τον θεωρώ από τους καλύτερους, αν όχι τον καλύτερο, καθαρό εμώ Άσο, ο οποίος για την εποχή του ήταν πολύ μπροστά και έκανε εξαιρετική καριέρα. Πλέον είναι προπονητής, αλλά σαν παίχτης ήταν ένα παιδί το οποίο με βοήθησε ειδικά και στην αρχή της καριέρας μου. Θυμάμαι ήταν στο ΑΠΟΕΛ τότε και με πιάνε μετά το τέλος της προπόνησης. Πάμε ρε μικρέ να πετάξουμε 10 σουτ, να κάνουμε. Με πήρε το καλοκαίρι να δουλέψουμε σε γυμναστήριο. Δηλαδή ενδιαφέρθηκε για μένα και η αλήθεια είναι το εκτίμησα και το εκτιμώ. Οπότε αυτή με πολύ δυσκολία θα πω αυτούς τους 5 και ελπίζω οι υπόλοιποι να μην μου κρατήσουν κακία όσους έχω ξεχάσει. Αν σου έλεγα ότι μπορείς να αλλάξεις ένα πράγμα στο κυπριακό μπάσκετ, ποιο θα ήταν αυτό, τι θα επέλεγες να αλλάξεις αν μπορούσες? Θα ήθελα να αλλάξω την οτροπία. Γενικότερα το πώς βλέπουμε το άθλημα και τα μυαλά κάποιων ανθρώπων οι οποίοι σκέφτονται μόνο το τώρα ή εξυπηρετούν μόνο το δικό τους το συμφέρον και δεν βλέπουν το καλό του αθλήματος. Δυστυχώς το άθλημα πονάει, βρίσκεται σε μια κατάσταση την οποία πρέπει να πάρουμε αποφάσεις και αυτές οι αποφάσεις πρέπει να στηριχτούν τουλάχιστον οι συγκεκριμένες. Πρέπει να κοιτάξουμε το άθλημα, γιατί μιλάμε μόνο για την πρώτη κατηγορία. Δυστυχώς δεν είναι μόνο η πρώτη κατηγορία, υπάρχουν και άλλες ηλικίες και σίγουρα το άθλημα πρέπει να το κοιτάξουμε από την ανάπτυξή του, από το αναπτυξιακό, από κάτω προς τα πάνω. Γιατί όταν συζητάμε τώρα από συνέχεια για τους άντρες και τους άντρες, όταν είναι από κάτω καμένη η γη, φαντάζεσαι ότι δεν βγαίνει κανένα παιδί. Οπότε καλό είναι οι παράγοντες κυρίως να βάλουν σωστούς ανθρώπους στις ακαδημίες, να δουν λίγο το αναπτυξιακό κομμάτι και να βελτιώσουν γενικότερα τη διδασκαλία του αθλήματος, έτσι ώστε να βγουν κάποια παιδιά τα οποία θα στελεχώσουν την πρώτη κατηγορία. Αλλά αυτό αν δεν αλλάξει λίγο την οτροπία μας, που σαν λαός είμαστε γενικότερα μηδενιστές και με το καλημέρα μπορούμε να μηδενίσουμε και να μεγαλοποιήσουμε πράγματα, νομίζω ότι δεν θα πάμε ποτέ μπροστά. Οπότε εύχομαι αυτοί οι ανθρώποι ή να αλλάξουν ή να αποχωρήσουν από το άθλημα και να μπουν καινούργια μυαλά, με καινούργιες ιδέες, έτσι ώστε το άθλημα να πάει ένα βήμα μπροστά και να βελτιωθεί στο βαθμό το οποίο θέλουμε εμείς οι ίδιοι. Να βγουν παιδιά τα οποία θα στελεχώσουν την εθνική ομάδα, θα είναι επαγγελματίες. Σε γενικές γραμμές να γίνει επαγγελματικό το άθλημα. Δύσκολο μεν, αλλά όχι ακατόρθωτο δε. Οπότε στο χέρι μας είναι με υπομονή και επιμονή και δουλειά να φέρουμε το άθλημα εκεί που το αξίζει. Από την περσινή χρονιά έχεις ξεκινήσει και τη δική σου επιχείρηση, το δικό σου γυμναστήριο, ένα καλαθοσφαιρικό γυμναστήριο, θα το έλεγα, το VK Studio που βρίσκεται στα Λατσιά. Μίλησε μας λίγο για την προσπάθεια που κάνεις στο συγκεκριμένο project. Εντάξει, το συγκεκριμένο στούντιο, το VK Performance Studio, χτίστηκε με την ιδέα να βοηθήσει εν μέρει κάποια παιδιά τα οποία χρειάζονται προσωπική γύμναση. Δηλαδή καλό είναι τα σωματεία, καλό είναι να δουλεύουν όσο δουλεύουν τέλος πάντων στην αγωνιστική περίοδο, στην προετοιμασία. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει μια περίοδος την οποία τα σωματεία από μόνα τους σταματάνε τη λειτουργία τους, κακώς μεν, αλλά με αυτά τα δεδομένα και με αυτό το σκεπτικό έχω ανοίξει το συγκεκριμένο στούντιο για να βοηθήσουμε κάποια παιδιά στη μεταβατική περίοδο να μπορούν να βελτιωθούν, να βρουν ένα χώρο ο οποίος θα είναι φιλικός και πολύ προσωπικός για αυτούς και να μπορούν να αφιερώσουν το χρόνο τους και τη σκέψη τους στην προσωπική τους βελτίωση, είτε αυτή είναι μπασκετική, είτε αυτή είναι μυϊκή ενδυνάμωση. Οπότε από πέρσι ξεκίνησα αυτή τη διαδικασία, βλέποντας ότι έρχεται και το πέρασμα του χρόνου θα με φέρει να σταματάω το μπάσκετ και να πρέπει να βρω κάποιες άλλες ιδέες για να συνεχίσω. Οπότε πήρα την απόφαση να ανοίξω αυτό το συγκεκριμένο στούντιο. Πάμε πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής. Θεωρώ ότι αγκαλιάζεται και σιγά σιγά οι νεαροί, αλλά και οι πιο μεγάλοι, κυρίως όμως οι νεαροί, μπαίνουν σε μια διαδικασία ενδυνάμωσης. Βλέπουμε πολλά κορμιά και πολλά παιδιά τα οποία έχουν πολλές ελλείψεις στο σωματικό τους επίπεδο, πολύ αδύναμα κορμιά, τα οποία προσπαθούμε εμείς να τα βελτιώσουμε ανάλογα με την ηλικία τους και ανάλογα με αυτό που έχουν περισσότερο ανάγκη. Οπότε εύχομαι να συνεχίσει και να μπει στη διαδικασία ο Κύπριος αθλητής να αποκτήσει το δικό του χώρο στη μεταβατική περίοδο και το δικό του γυμναστή, έτσι ώστε να τον εμπιστεύεται και να δουλεύει μαζί του κάθε μεταβατική περίοδο για τη βελτίωση του. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο τέλος της κουβέντας μας σήμερα. Έχουμε ξεπεράσει για τη μία ώρα. Έχω ολοκληρώσει εγώ τις δικές μου ερωτήσεις. Ένα δικό σου καταλυτικό σχόλιο, αν κάτι δεν καλύψαμε, αν κάτι έχουμε αφήσει πίσω, αν θες να ευχαριστήσεις κάποιο άτομα. Εντάξει, σίγουρα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς που συνεργαστήκαμε όλα αυτά τα χρόνια. Είτε αυτοί είναι παράγοντες, είτε είναι αυτοί συμπαίκτες, είτε προπονητές. Από όλους είχα να κερδίσω κάτι. Έμαθα πολλά από τον κάθε ένα ξεχωριστά, μεγάλες εμπειρίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου σίγουρα που όλα αυτά τα χρόνια με στήριζε. Και σίγουρα θα ήθελα να αφιερώσω όλη αυτή την καριέρα την οποία είχα κάνει και όλους αυτούς τους αγώνες, κάποιους ανθρώπους οι οποίοι πλέον δεν βρίσκονται μαζί μου, στον πατέρα μου και στην αδερφή μου. Εύχομαι οι δυο τους να με βλέπουν από ψηλά και να χαίρονται και να χαρήκανε όλη αυτή την πορεία. Και σίγουρα θα ήθελα να, αν μπορούσα να αφιερώσω ακόμα κάτι, είναι στην κόρη μου την οποία περιμένουμε, στη γυναίκα μου και στην κόρη μου, οι οποίοι εύχομαι όλα να πάνε καλά και να είναι δίπλα μου και να χτίσουμε μια όμορφη οικογένεια και να τη χαρώ, ανυπομονώ πάρα πολύ πάντως. Να σε ευχαριστήσω για τη σημερινή σου παρουσία εδώ μαζί μας και να ευχηθώ ό,τι καλύτερο στον coach Βασίλη Κούνα από εδώ και στο εξής. Εγώ ευχαριστώ, Αντρέα, και εύχομαι τα καλύτερα και για σας και να συνεχίσετε να στηρίζετε το άθλημα και να προωθείτε την καλαθόσφαιρα.